Εν ώψη της επίσκεψης της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κάτοικοι της Λαμπεντούζα διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για την ασφικτική κατάσταση στο νησί. Την περασμένη εβδομάδα, μόλις μέσα σε 3-24 ώρα, έφτασαν στο νησί 8.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Ένα νησί 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων αποφάσισε ότι δεν μπορεί πλέον να είναι το μέρος όπου μπορούν να πετάνε ένα τέτοιο φαινόμενο και ότι ο πληθυσμός του δεν μπορεί πλέον να υποστεί τις επιπτώσεις στη δική του ζωή, στη δυναμική, στην επικράτειά του, η οποία έχει κρατήσει 30 χρόνια. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διασώστες στη Λαμπεντούζα εντόπισαν ένα νεκρό νεογέννητο πάνω σε βάρκα με μετανάστες. Εκτιμάται πως γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες μέρες ένα μωρό 5 μηνών πνίγηκε κατά την επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά του Ιταλικού νησιού.